γυρίσα για να σε βρω. Η καρδιά μου πριν γεράσει, να σε βρω και να σε χάσω. Να μ' αλλάξω, να σου μοιάσω, μόνο τότε θα ησυχάσω. Από δρόμους σκοτεινούς και σοκάκια ξεχασμένα πέρασα για να σε δω, μα τα χέρια μου δεμένα είχα. Την καρδιά στο στόμα και τα πόδια μου στο χώμα, πόσο θα κρατήσει ακόμα. Ταξίδι για να σε βρω. Φωνάζω να μ' ακούσεις. Ταξίδι για να σε βρω. Φωνάζω να μ' ακούσεις. Μ' ακούς. Από χώρες μακρινές, από πόλεις στοιχειωμένες, από τον ωκεανό και από φυλακές κλεισμένες, είχα την αυγή σημάδι όταν έπεφτε σκοτάδι, κι όλα αυτά για ένα χαδί. Βρισκόμαστε στο δρόμο προς Ελευθερούπολη και συναντήσαμε μπροστά μας ένα πανέμορφο χωριό, το Χορτοκόπι. Βλέπουμε ότι είναι χτισμένο στην πλαγιά του όρους Παγκαίου. Τα χρώματα εναλλάσσονται το ένα με το άλλο και από ό,τι βλέπουμε πρέπει να είναι έτσι μικρό χωριουδάκι, αλλά φαίνεται περιποιημένο, που σημαίνει ότι πρέπει να μένουν και αρκετοί κάτοικοι. Ήδη βλέπουμε διάφορες βιοτεχνίες πάνω στον δρόμο. Έχουμε κάποιες συνταποθήκες, βλέπουμε τα ξύλα. Έχουν την τιμητική τους αυτή την εποχή, μια και αρχίζουν τα κρύα σύντομα στη συγκεκριμένη περιοχή. Ας πάμε από κοντά να δούμε πόσους κατοίκους έχει το χωριό, τι μένουν εδώ πέρα, τι δουλειές κάνουν, και νομίζω ότι θα βρούμε κάποιους να μας τα εξηγήσει καλύτερα, που να είναι ντόπιος από το χωριό. Όσα δάση και βουνά, μοναχός μου θα κοιμάμαι. Σε λιμάνι βαίνω με το φως μου αναμένο. Πάντα θα σε περιμένω, θα σε περιμένω, θα σε περιμένω. Βρήκαμε τον πρώτο κάτοικο του χωριού. Εδώ στο Χορτοκόπι μένεις? Ναι. Από πού είσαι? Από εδώ. Από εδώ, από εδώ, ναι. Άρηση. Για πες μου, είναι μεγάλο το χωριό? Όχι, 150 σπίτια. 150 σπίτια. Ναι, ναι. Έχει 150 κατοίκους ή παραπάνω? Και εκεί μέσα, εκεί μέσα. Εκεί μέσα. Ναι, ναι. Τι δουλειές κάνουν εδώ πέρα στο κόσμο? Καλαμπόκια, τα περισσότερα καλαμπόκια. Ναι. Καλαμπόκια. Ναι, ναι, ναι. Εσύ τι δουλειά κάνεις? Ξύλα. Ξύλα. Ξυλάσουμε. Πώς πάει, έχει δουλειά τα ξύλα τώρα αυτή την εποχή? Τώρα έχει, τώρα. Τώρα έχει. Τώρα έχει δουλειά. Τώρα, ναι. Πόσο τα δεις τα ξύλα, σε καλή τιμή ή είναι ακριβά? Καλή τιμή, καλή τιμή. Πόσο έχει ένας τόνος δηλαδή? 105 ευρώ. Α, μόνο. Ναι, ρε, πιο φτηνά από τη Δράμα, έτσι. Ναι, ναι. Μάλιστα. Τι ξύλα έχετε εδώ πέρα? Μεσαίο, οξιά και γάβρο. Μεσαίο, οξιά και γάβρο. Ναι. Τι προτιμάει ο κόσμος? Τα πάντα και τα όλα. Και τα όλα. Και όλα. Αυτά τα ξύλα είναι από την περιοχή εδώ ή τα φέρνετε από... Από έξω και από περιοχή μας. Α, έχει από την περιοχή. Ναι, ναι, από το Παγκαίο. Καστανιά, ναι. Έχεις καθόλου? Δεν έχω. Δεν έχεις. Κάποιος μου είπε ότι έχει καστανιές. Όχι, λέει, εδώ δεν, που είναι ωραίες. Δεν έχω. Δεν έχουμε. Δεν έχω. Λοιπόν, να είστε καλά και καλές δουλειές. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Από ό,τι βλέπουμε, οι οδοκαθαριστές βρίσκονται παντού και πάντα. Την προηγούμενη φορά τους είχαμε συναντήσει στους Αντιφιλίππους, τώρα τους βλέπουμε στο Χορτοκόπι.
Άρα ίσως γι' αυτό να διατηρούνται καθαρά τα χωριά, γιατί βλέπω ότι δουλεύουν ασταμάτητα. Για να πάμε να δούμε εδώ που βλέπουμε κάποιους στην αυλή, ελπίζω να τους πετύχουμε, αν δεν έχουν φύγει βέβαια. Μάλλον τους χάσαμε. Δεν πειράζει, πάμε πιο πάνω. Ποιες μας διαφορές, κι ήταν οι σχέσεις μας αυτές. Χαϊδέψετε σαν τις δεις ποτέ. Βλέπουμε ότι μπαίνοντας στο χωριό κάποτε πρέπει να είχε αρκετά μεγάλη κίνηση, γιατί συναντάμε ένα πανέμορφο περίπτερο και μάλιστα πρέπει να είναι αυτοσχέδιο με τις πέτρες που έχει χτιστεί γύρω-γύρω. Βέβαια αυτό που μας κάνει εντύπωση είναι ότι αυτή τη στιγμή είναι κλειστό, που σημαίνει ότι δεν έχει την ανάλογη κίνηση για να στηρίξει ένα περίπτερο στο χωριό. Ακριβώς δίπλα βλέπουμε μία πάρα πολύ ωραία πετρόχτιστη βρύση, όπως και στα προηγούμενα χωριά, έτσι και σε αυτό χρησιμοποιούν πάρα πολύ την πέτρα του Παγκαίου, τις πλάκες του Παγκαίου που βλέπουμε που είναι χτισμένα και η συγκεκριμένη βρύση. Από ό,τι μάθαμε υπάρχουν πάρα πολύ καλοί τεχνίτες στην περιοχή και γι' αυτό βλέπουμε αυτά τα ωραία κεντήματα, θα έλεγα, με την πέτρα. Η βρύση και αυτή είναι δωρεά κάποιου κατοίκου προφανώς, είναι το 1980. Δεν ξέρω, Γιώργα, αν βγαίνουν τα γράμματα, εγώ δεν τα βγάζω και καλά. Βέβαια συναντάμε και τα πρώτα παιδιά του χωριού. Καλημέρα. Τι κάνετε, καλά είσαστε? Από πού είσαστε? Από εδώ, από το Χαρτοκόπι. Δηλαδή μένετε μόνιμα εδώ? Ναι. Σχολείο που πάτε, έχει σχολείο? Εδώ δεν έχει, ας πούμε, δημοτικό γυμνάσιο. Πάμε στο γυμνάσιο Ελευθερούπολης. Και με τι πάτε εκεί, με τα πόδια ή πηγαίνουμε με λεωφορείο, πηγαίνουμε με τους γονείς μας. Ναι, υπάρχει και διαδρομή με λεωφορείο. Α, υπάρχει λεωφορείο που σας παίρνει από εδώ, σας πάει και σας φέρνει το μεσημέρι? Ναι. Μας φέρνει. Τι τάξη πας εσύ? Πρώτη γυμνασίου. Εσύ? Και εγώ πρώτη γυμνασίου. Δηλαδή και το δημοτικό το πηγαίνατε στην Ελευθερούπολη? Ναι. Και το γυμνάσιο. Ναι. Σας κουράζει καθόλου αυτό το πηγαίνελα? Όχι. Όχι. Έχει πολλά παιδιά το χωριό εδώ? Ναι, έχει αρκετά. Πόσα παιδιά είσαστε περίπου από εδώ που πάτε εκεί? Στο περίπου. Στο περίπου να είμαστε... Όχι. Α, δεν είμαστε 10. 30 σίγουρα, μπορεί και παραπάνω. Ναι. Α, μάλιστα. Μάλλον κάπου εκεί. Οι γονείς σας εδώ μένουνε? Ναι. Τι δουλειές κάνουν εδώ? Αγροτικές? Όχι, εντάξει. Αγροτικές. Ναι, εγώ για να ακριβιά σκεφτεί δουλειά στην Ελευθερούπολη. Α, μάλιστα. Λοιπόν, να είστε καλά και ελπίζω να μάθετε τα γράμματα, έτσι? Ναι. Θα κάνουμε λοιπόν, ό,τι μπορούμε. Καλή σας μέρα. Πώς μ' αγαπάς χίλιες φορές. Καλημέρα. Τι γίνεται, καλά είμαστε? Καλά, εσείς? Πού πάσα, βόλτα? Ναι. Εδώ από το χωριό είσαι? Από εδώ δίπλα. Ναι. Μόνιμος κάτοικος? Μόνιμος. Για πες μου, πόσους κατοίκους έχει το χωριό εδώ? Έχει στους 400. Έχει 400 μόνιμους κατοίκους? Ναι. Και τι δουλειές κάνουν εδώ? Αγροτικές συνήθως. Πιο πολύ δηλαδή ασχολούνται με τον κάμπο? Έχει κάμπο? Ναι. Τα τεινάγια Φιλίππων εδώ είναι μεγάλος κάμπος. Οπότε είναι και έφορος ο κάμπος. Αγρότες, ναι. Μάλιστα. Εσύ με τα αγροτικά ασχολείσαι? Όχι. Όχι. Μάλιστα. Μου λες, η καταγωγή των κατοίκων εδώ τι είναι? Ποντιακής καταγωγής όλοι. Δηλαδή δεν έχουμε κάποια άλλη ράτσα, θα το πω. Νύφες, Γαμπρούς και τα λοιπά, όλοι οι υπόλοιποι είναι πόντι. Και από μια συγκεκριμένη περιοχή του Πόντου, περίχωρα τραπεζούντας. Λέει το όνομα Χορτοκόπη υπήρχε εκεί και το περισσότεροι κάτοικοι του Χορτοκόπιου ήταν από το Χορτοκόπι του εκεί του Πόντου και με το όνομα και μεταφέρανε και το όνομα μαζί. Όταν ήρθαν εδώ οι ειδικοί, οι παππούδες, οι πατεράδες, υπήρχαν σπίτια εδώ, υπήρχε χωριό ή το χτίσατε από αυτό την αρχή? Το χωριό είναι καινούριο, το οποίο μετήκησε από το Παγκαίο πάνω, το οποίο ήταν παλιό τουρκικό χωριό, το οποίο εγκατασταθήκαν οι δικοί μας πρώτα εκεί πέρα πάνω, αλλά λόγω της απόστασης
που ήταν μεγάλοι από το βουνό να κατέβουν στον κάμπο για τις δουλειές τους. Μετικήσανε από το... Ναι, φύγαν όλοι από εκεί μετά και ήρθαν εδώ. 1950 και μετά στα 10 να κατεβαίνουν. Α, υπάρχει δηλαδή και το παλιό χορτοκόπι. Ναι. Που εκείνο πού είναι, είναι μακριά από εδώ. Είναι ανεβαίνοντας στο δρόμο του Παγκαίου. Λέει, μετά την Ελευθερία. Από το Ακροβούνι, μετά την Ελευθερία από το Ακροβούνι που ανεβαίνει για την κεραία της τηλεόρασης που είναι πάνω στο Παγκαίο, είναι πάνω στο δρόμο όπου υπάρχει σήμερα η μονή της Υπαπαντής του Κυρίου. Δεν υπάρχει πλέον χωριό εκεί, ε. Ερείπια από το χωριό υπάρχουν ακόμα σπίτια, αλλά το περισσότερο χωριό έχει καταληφθεί από το μοναστήρι. Μάλιστα. Έχει εγκατασταθεί δηλαδή μόνιμο το μοναστήρι μέσα στο χωριό και τα περισσότερα σπίτια. Και εδώ ήρθατε δηλαδή για τον λόγο που υπήρχε ο κάμπος μετά τον Άγιο των Φιλίππων που αποξηράνθηκε η γέννη τότε. Δεν μου λέει, βλέπω εδώ κάτι ωραία σπίτια με πλάκες επάνω. Ναι, έτσι ήταν και τα παλιά όλα. Όλα ήταν παλιά έτσι. Μετά. Τώρα τα αντικαταστήσαμε με κεραμίδι. Ναι. Για πιο καλά. Περισσότεροι. Πιο καλά, πιο στεγανά. Πιο στεγανά. Αυτά όμως. Ήταν πιο δροσερή. Αυτά όμως πιάνουν πιο καλά με το περιβάλλον, δένουν. Είναι έτσι, καλύτερα έτσι. Φυσικά και πιο παραδοσιακά οι πέτρες. Mm. Αλλά για το κεραμίδι είναι πιο στεγανό. Δεν βάζει νερά εύκολα. Δεν έχει διαρροές που λέμε. Όχι. Λοιπόν, να είσαι καλά και ευχαριστούμε πολύ. Εσείς να είστε καλά. Κοίτα η σχέση μας αυτές. Χαϊδέψετε σαν τις δεις ποτέ. Και έπειτα τον χρόνο μέτρησα να δω αν προλαβαίνω να σου πω από εμένα πόσα δεν μπορώ. Ό,τι κι αν γίνει ένα να λες πως μ' αγαπάς χίλιες φορές, πως μ' αγαπάς χίλιες φορές. Κι εγώ εσένα. Υπάρχει και ο πανέμορφος παιδικός σταθμός που βλέπουμε μπροστά μας με τις ωραίες τσουλήθρες, τις κούνιες. Αλλά είμαστε άτυχοι γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει το ανάλογο προσωπικό που να μπορούσε να μας μιλήσει. Αλλά ωστόσο μάθαμε ότι υπάρχουν 22 παιδάκια από το χωριό που βρίσκουν στέγη σε αυτόν τον ωραίο παιδικό σταθμό. Από ό,τι μας έχουν πει, πριν γίνει παιδικός σταθμός του Δήμου ήταν το δημοτικό σχολείο στο συγκεκριμένο χώρο. Που σημαίνει ότι εφόσον υπάρχει νεολαία, άρα υπάρχει και μέλλον σε αυτό το όμορφο χωριό, μια και ο κάμπος είναι έφορος, ας ελπίζουμε ότι τα παιδιά δεν θα ξενιτευτούν εύκολα. Επίσης βλέπουμε ακριβώς πάνω από τον παιδικό σταθμό πολύ ωραίες μπασκέτες, με περίφραξη ωραία για να μην φεύγει η μπάλα και την ψάχνουν. Και βλέπουμε ότι είναι πεντακάθαρος, περιποιημένος. Φαντάζομαι ότι τα απογευματάκια που σχολάνε και τα παιδιά από το δημοτικό ή από το γυμνάσιο θα έχει κάποια σχετική κίνηση. Και πάμε να δούμε λίγο πιο πάνω, μια και βλέπουμε την εκκλησία είναι πανέμορφη. Μήπως βρούμε κάποιον να μας ξεναγήσει και στα υπόλοιπα αξιοθέατα του χωριού. Κι αν μείνει το όνειρο μισό, κι αν το φίλι χαθεί κι αυτό, ένα να λες σαν ανεκτές, πως μ' αγαπάς χίλιες φορές. Τι κάνεις, καλά είσαι? Καλά. Πώς πας, γερός δυνατός? Ποιος είσαι? Ποιος είμαι, για, δεν με ξέρεις. Τι μόνο το καταλάβω. Εσύ από εδώ είσαι? Από εδώ είμαι. Πώς σε λένε? Φίλιππα. Φίλιππα. Γέννημα Θρέμα είσαι από εδώ? Βέβαια. Και Βέρος Πόντιος? 100%. Δεν υπάρχει δηλαδή άλλο? Όχι, τίποτα. Μένει στο χωριό να μην είναι Πόντιος? Καλά, έχει πολλούς, πάρα πολλούς. Έχει πολλούς. Για πες μου, τι δουλειές έκανες εδώ? Τι δουλειές? Ναι. Γεωργικές. Δηλαδή τι βάζατε, Γιώργη? Καλαμπόκια βάζαμε παλιότερα που ήταν το ρουμανικό σπόρος, αν ξέρεις, δεν το ξέρεις. Όχι.
Και μητέρησαν τα υβρίδια, βάζαμε καπνά πολλά. Α, και καπνά βάζατε εδώ. Και ζώα πολλά. Και ζώα. Και ζώα γελάδισε. Έχει κάπου, γιατί βλέπω είναι ημιωρινό το χωριό, έτσι κοντά στο βουνό. Έχουμε κάπου 1000 στρέμματα, είναι ο κάμπος, η Βάλτα. Τα τενάγει μέσα. Είναι και άλλα τόσο και από εδώ και πίσω προς τα Κροβούνι έχουμε. Α, και στα Κροβούνι. Και πάνω στο παλιό το χωριό έχουμε. Εσύ, μπράβο, τώρα που είπες για το παλιό το χωριό. Ναι. Παλιά μένατε στο παλιό το χωριό. Ναι. Πότε κατεβήκατε από εκεί εδώ στο καινούριο? Το 1951-53 εκεί μέσα. Και γιατί φύγατε από το παλιό που ήταν ωραίο? Γιατί ήταν, κλίμα είχε καλό, αλλά από εδώ με τα πόδια να πας απάνω 2 φορές την ημέρα, ούτε μας έμεναν ούτε άνθρωποι ούτε τίποτα. Όλοι πεθάνανε πριν την ώρα τους. Δηλαδή από εκεί κατεβαίνατε με τα ζώα στον κάμπο εδώ για να φυτέψετε τα καπνά ναι, σας? Ναι, 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 εδώ και ερχόμασταν, εδώ και φυτέψαμε και πήγαμε νύχτα πάνω. Νύχτα πάνω. Και τα παιδιά μικρά, καταλαβαίνεις, άτε τα ζώα, άτε η γυναίκα, άτε ξέρω εγώ, πάρα πολύ δύσκολο. Από εδώ είχε δρόμο ανάμεσα από τα βουνά, από εδώ πίσω ναι, από το βουνό. Ναι, ναι, είχε. Μάλιστα. Είχε δρόμο, δρόμο, όχι τέτοιο δρόμο. Κομματόδρομο. Κομματόδρομο δηλαδή. Και ποιοι τα άνοιξαν το τότε καιρού. Μάλιστα. Και έτσι αναγκαστήκατε για πιο εύκολα ναι, και κατεβήκατε όλοι. Μα εδώ, καθώς κατεβήκαμε εδώ, όλος ο κόσμος έκανε πολλά καλαμπόκια. Άλλοι φύγαν όξα, ας πούμε. Από εδώ πολλοί είναι που δουλεύουν στην Καβάλα, σε νομαρχίες και σε αυτές. Άσε τι λίμα, πλήρωσε να φύγω. Τι πλήρωσε, γιατί να σε πληρώσει, έλα εδώ. Δηλαδή βλέπεις ότι μιλάω, γιατί μας βουνάς. Γιατί εσύ με κάνεις τέτοια, αλφα είσαι. Αλφα είμαι, είσαι βήτα. Πατάτες πουλάμε, αλλά ρεβίθια δεν πουλάμε. Ρεβίθια. Ναι, αυτοί με τις πατάτες. Μας κόψατε τώρα. Μας έχουν κάνει τη ζωή ποδήλατο. Θα τα λέω τώρα, αλλά όχι. Φέρουν από έξω πατάτες και αφήνουν μόλις στην παλιά Ελλάδα, άμα βγαίνουν κάτω στους πατάτες, 1 ευρώ. Στον Ευρωκόπε πάνω. Ορίστε, τα 5 ευρώ έρχονται και εκεί. Πολλά λεφτά, 5 ευρώ 10 κιλά. Καινούργια κιόλας. Πολλά λεφτά! Δικιά σου παραγωγή είναι πατάτες, εσύ δεν παίρνεις από την παλιά Ελλάδα κι εσύ. Άμα είναι αντιφέρα την παλιά Ελλάδα, ούτε κουνιέμαι με το τραχτέρ. Για πες, τι φυτεύεις εσύ, μόνο πατάτες? Πατάτες και φασόλια. Και φασόλια. Ρεβίθια γιατί δεν βάζεις? Ρεβίθια απαγορεύεται εκεί, απάνω δεν γίνεται από το ρεβίθι. Πού τα φτιάχνεις, σε ποιο μέρος? Περιθώρι. Από το Περιθώρι και έρχεσαι μέχρι εδώ κάτω? Μόνο εδώ? Όλη την Μακεδονία, όλη τη Μακεδονία την γυρνάω. Σέρες, Καβάλα, Ξάνθη, Κομοτινή, θα με πάρει αυτό και θα κάνει. Χαράτσια θα πάρει και θα κάνει αέρα. Έχει καλές πατάτες. Δεν το ξέρω. Ή παραμυθιλή. Όχι, όχι. Πρώτη φορά πήρες? Πρώτη φορά πήρα. Δεν ξέρω. Πρώτη φορά πήρε. Όποιος θα φάει. Την επόμενη φορά. Ένα τρώει. 3 πεθαίνουν και 12 ανασένονται. Τότε εσύ είσαι ο πρώτος. Ο πρώτος είναι. Παραμύθι πουλά. Παραμύθι πουλά. Δεν ξέρω. Από ό,τι βλέπουμε οι πατάτες είναι αρκετά μεγάλες και καθαρές. Ναι. Για να δούμε τώρα εδώ πόσα τσουβάλια πήρε ο παππούς. Παππού, καλημέρα. Καλημέρα. Βλέπω πολλά τσουβάλια πατάτες. Τρώτε πατάτα? 2 πήρα. 2. Αυτό είναι για του γείτονα. Για δοκιμή ή έχεις ξαναπάρει? Έχουμε και εμείς, βγάζουμε πατάτα. Φέτο, αυτή την εποχή πρώτη φορά αγοράζω. Γιατί δεν φτάσανε ή δεν γίνανε καλά? Δεν γίνανε. Τι άλλο βάζεις εκτός από πατάτες? Ρεβίθια, φασόλια. Στην υγεία που είμαι. Γιατί έχω 75 χιλιόμετρα καλαμπόκια. Σώπα. Και 33 χιλιόμετρα χωσόγια. Μπράβο, μπράβο. Πόσο χρόνο είσαι? 77. Εντάξει, αντέχεις. Βλέπω. Ναι, αντέχεις, αλλά δυστυχώς η πολιτεία είναι για κλάματα είναι. Γιατί, τι έκανε η πολιτεία πάλι? Η πολιτεία, ξέρεις τι έκανε? Για πες μας. Γιατί ο πατέρας μου μ' άφησε 3 στρέμματα βάρτα, σχορεμένος, ήμασταν 6 αδέρφια. Ναι. Και εγώ τα έκανα 70 και τώρα θα πληρώσω φόρο. Α, για το χαράτσι λες που θα βάλουν τώρα στα δεν χαράκια. Δεν τρέπεται μπράσιο. Πολύ χαράτσι, πόσο θα βάλουνε? Δεν ξέρω πόσο θα βάλουν, δεν ξέρω, είναι ντροπής αυτά τα. Είναι ντροπής δηλαδή? Δεν είναι ντροπής. Μάλιστα. Βάλανε και σε εσάς χαράτσια? Ναι, βάλανε, πλήρωσα κι εγώ. Θα βάλουν τώρα πες, Τώρα από εδώ και πέρα θα είμαστε. Και ποιο θα τα πληρώσει αυτά? Εσύ πόσο χρόνο είσαι τώρα? Εσύ είπα. Πόσο? 84. 84. Ναι. Δεν το πίστεψα, γι' αυτό ξαναρωτάω. Εσύ πόσο είσαι? 54. Εσύ καλά είσαι. Έχω μέλλον ακόμη. Oh, τώρα κάνεις καμιά δουλειά ή είσαι στη σύνταξη τώρα? Έχω κάτι ελιές, ας πούμε, με εκείνα ασχολούμαι. Όχι κάθε μέρα βέβαια. Πάω κάπου πάω. Με το πάσος όποτε μπορείς. Ναι. Και... Παιδιά έχεις?
Βέβαια, τέσσερα παιδιά. Εδώ μένουν ή φύγαν τα παιδιά? Όχι, η μία είναι στην Αθήνα. Παντρεύτηκε εκεί. Η άλλη είναι στο Παλιχώρο. Τον γιο μου τον έχω εδώ πέρα και μία μου πέθανε κιόλα. Δηλαδή έναν έχει εδώ. Δουλεύει τα χωράφια αυτό ή κάνει άλλη δουλειά? Όχι, αυτό είναι. Α, με τα χωράφια. Αυτό, τι να κάνει, πού. Τι λέει, ευχαριστημένο, επιβιώνει ή. Δύσκολα, τι, τίποτα δεν. Τα γελές που λέμε δεν μας αφήνουν τίποτα. Μάλιστα. Με αυτά τα ακριβώς το νερό παρά το λάδι. Βέβαια. Λοιπόν, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς. Γερός δυνατός να είσαι. Ασφαλιστικές επιχειρήσεις Κριονίδης Ε. Βασίλειος και συνεργάτες του. Επαγγελματισμός, φερεγγιότητα, αξιοπιστία. Πάντα σε συνεργασία με τις πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες και πάντα στις καλύτερες τιμές αγοράς. Smart Save. Ασφάλιση αυτοκινήτου από 44 ευρώ το τρίμηνο. Ασφάλιση οχημάτων, οδική βοήθεια, ασφάλιση πυρός με τις χαμηλότερες τιμές στα ενυπόθηκα, αποταμιευτικά και νοσοκομιακά προγράμματα. Ασφάλιση Κριονίδη. Κατάστημα Δράμας, Υπήρου 22α. Κατάστημα Καλαμπακίου, γωνία δίπλα στην Αγροτική Τράπεζα. Κατάστημα Κυργίων, στην Κεντρική Πλατεία. Και σύντομα, δύο νέα καταστήματα σε Νευροκόπη και Βρυσοτζάνη. Ασφαλιστικές επιχειρήσεις Κριονίδης Ε. Βασίλειος και συνεργάτες του. Διότι η ασφάλειά σας είναι δική μας υπόθεση. Όταν η ασφάλεια του χώρου είναι το ζητούμενο, τότε... Περιφράξεις Δούκας ΑΕ. Παραγωγή, τοποθέτηση και πώληση σειρματοπλέγματος χονδρική λιανική. Σιδερένιες πόρτες, κάγκελα και περιφράξεις στην καλύτερη ποιότητα, στις καλύτερες τιμές. Δούκας ΑΕ. Τα εξειδικευμένα, έμπειρα συνεργεία μας τοποθετούν γρήγορα και σωστά κάθε είδους περίφραξη. Ακόμη, σωλήνες γαλβανιζέ, καρφιά, σειρματόσχοινα και σύρμα φορτοδεσίας. Δούκας ΑΕ. Στο 14ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας, μετά τον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 25210-55519 και δεύτερο κατάστημα στο 4ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-84-838. Δούκας ΑΕ. Οριοθετεί την ασφάλειά σας. Για να είναι ο κήπος σας το κέντρο του θαυμασμού, εμπιστευτείτε την περιποίησή του στο κέντρο κήπου Φυτώριο Αφή Πολυτάρχη. Το έμπειρο στη συντήρηση κήπων. Το ειδικευμένο στην διαμόρφωση χώρων πρασίνου. Ειδικοί γεωπόνοι με μάστερ στην αρχιτεκτονική τοπίου μελετούν τον εξωτερικό σας χώρο και δημιουργούν το δικό σας κήπο, συνθέτοντας από το μηδέν το ιδανικό τοπίο. Κέντρο κήπου Φυτώριο Αφή Πολυτάρχη. Για πάσης φύσεως καλοπιστικά φυτά, οπωροφόρα δέντρα, πάσματα, φάρμακα, γλάστρες, πύληνα και διάφορα είδη κήπου. Στις πιο φιλικές τιμές. Τρίτο χιλιόμετρο, Δράμας Καβάλας. Μετά το ξενοδοχείο Κούρος. Τηλέφωνο 6944-3773-54. Κέντρο κήπου Φυτώριο, Αφή Πολυτάρχη. Τυχιούχοι γεωπόνοι με μάστερ στην αρχιτεκτονική τοπίου. Κατάλληλοι και για το δικό σας κήπο. Υποκατάστημα στο κέντρο της Δράμας, Μεγάλο Αλεξάνδρου 26, απέναντι από τη Συνεταιριστική Τράπεζα. Μίνι Μάρκετ Ο Νίκος, στον προφήτη Λία Δράμας. Είδη πατοπολίου, ψωμί, κουλουράκια, ποτά, αναψυκτικά. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα, Σαββατοκύριακα και αργίες. Μίνι Μάρκετ Ο Νίκος, στον προφήτη Λία Δράμας. Χτυπάμε τις τιμές! Σε μια εποχή που όλοι κάνουν περικοπές, εμείς κάνουμε παροχές. Με 400 ευρώ προκαταβολή και 4 μηνιαίες δόσεις των 100 ευρώ, μετατρέπουμε το αυτοκίνητό σας σε εγραριοκίνητο. Στην ουσία, κάνετε μετατροπή με 400 ευρώ, γιατί τα άλλα 100 θα τα δίνετε σε βενζίνη. Το σκέφτεσαι ακόμα? Βάλε γκάζι να μην σε νοιάζει. Τηλεφώνησε τώρα. Θα μας βρείτε στην διασταύρωση Ξηροποτάμου. Ρόδι. Το φρούτο της γονιμότητας. Ρόδι το ελληνικό. Από τη μακεδονική γη. ΑΣΟ. Εργοστάσιο επεξεργασίας ροδιού στον Άγιο Αθανάσιο Δράμας. Ομάδα παραγωγών Αγίου Αθανασίου Δράμας. Η μεγαλύτερη καλλιεργική προσπάθεια στη Μεσόγειο. Τηλέφωνο 2521-300-928.
Από ό,τι βλέπουμε η εκκλησία είναι πεντακάθαρη και πανέμορφη. Αυτό που μας κάνει εντύπωση είναι το όνομα του Αγίου Ευγενίου Τραπεζούντιου. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε συναντήσει κάποιο ανάλογο όνομα που σημαίνει ότι έχει σχέση με την Τραπεζούντα, όπου περισσότεροι, σχεδόν όλοι οι κάτοικοι έχουν έρθει από εκεί. Τραπεζούντι ήταν όλοι, ναι, ναι. Από το χορτοκόπι της Τραπεζούντας δηλαδή ήρθανε. Ναι, ήταν οι περισσότεροι από το χορτοκόπι και λίγοι μέσα από την Τραπεζούντα. Εμείς η οικογένειά μας ήταν μέσα από την Τραπεζούντα. Α, και οι άλλοι ήταν από το χορτοκόπι Τραπεζούντα. Ναι, ήταν, ναι, κοντά στην Τραπεζούντα το χορτοκόπι. Κοντά, κάπου κοντά. Εκεί, δεν ξέρω πώς ακριβώς. Πάντως δώσατε και το όνομα της Τραπεζούντας εδώ. Μάλιστα. Που σημαίνει ότι οι άνθρωποι κρατάνε τα ήθη, τα έθιμα και τις παραδόσεις τους. Απλούστατα καλό θα ήταν να μπορούσαμε να μπούμε και εσωτερικά, αλλά δεν πειράζει και εξωτερικά είναι πάρα πολύ καλή η εικόνα που βλέπουμε. Ας πάμε λίγο πιο πάνω να δούμε τι άλλο θα συναντήσουμε. Από ιστορίες παλιές. Θα έρθεις να πεις να διαλέξω. Τις ξέρω καλά. Τις ξέρω, τις έμαθα απ' έξω. Ιστορία παλιά. Που σου λέει ξανά σ' αγαπώ. Τώρα πάω. Πάω μακριά. Βρήκαμε μια κυρία η οποία έχει έρθει από το παλιό χωριό. Ναι, ναι. Πώς σας λένε? Σοφία Μαρμάν. Σοφία, γιορτάζεις κιόλας σήμερα? Α, ναι! Ω, το ξέρω, πολύχρονη βρε. Πετύχαμε το δώρο της γιορτής της σήμερα. Για πες μας τώρα, από το παλιό χωριό έχεις έρθει? Ναι, από το παλιό, το 56 κατεβήκαμε. Το 56. Ελληνικά να λέω, τι ποντιακά. Όπως θέλεις εσύ. Και ελληνικά και ποντιακά. Ναι. Και τα ποντιακά είναι αρχαία ελληνικά. Α, ναι, ναι, βέβαια. Ξέρω, τέλος πάντων, να ξέρω. Για πες μας, πόσο χρόνο ήσουν όταν κατέβηκες? 19 χρόνο. 19. Ναι, τα 9 τα μοικίε είχα τα. Επέρασα τα εφηβικά σου λόγια. Τα εφηβικά λόγια με εκεί, εκεί επέρασα τα. Οι πρώτες αγάπες δηλαδή εκεί ήταν. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, για πες μου, τι δουλειές κάνατε εκεί πάνω? Α, τι δουλειές κάνουμε, κάπνα, τι δεν κάναμε. Καπνά από μικρές. Από μικρές, ε? Από μικρές κάναμε καπνά. Ήταν κάτω τα χωράφια. Είχε χωράφια στο παλιό χωριό? Όχι, δεν είχε, εδώ ήταν τα χωράφια. Και ερχόσασταν με τα γαϊδουράκια από εκεί. Με τα γαϊδουράκια, από μικρές. Μόλις χώραζε το σχολείο. Έκτη τάξη, κατά από εδώ, από εκεί πάνω, κατεβαίναμε με τα πόδια τα παιδιά του σχολείου και βάζαμε φυτά. Και βάζατε, ναι, φυτά εδώ, ε? Ναι. Και το βράδυ ξανανεβαίναμε. Ναι, πάλι ανεβαίναμε πάρα, αλλά πηγαίναμε κοφτά, είχε δρόμο κοφτά και ανεβαίναμε γρήγορα. Είχαμε στα νιάτα μας ήμασταν. Οπότε αγανακτήσατε μετά και λέτε δεν πάμε να φτιάξουμε και ένα σπίτι. Μετά εκεί, οι γέροι μας που ήταν δύσκολα και άρχισαν να κατεβαίνουν εδώ κάτω. Το 57 κατεβήκαμε εδώ. Το 57 όλοι σιγά σιγά όλο το χωριό κατέβηκε. Σας δώσανε χωράφια, οικόπεδα? Χωράφια είχαμε εδώ κάτω, ναι. Και αυτά εδώ πέρα, αυτά μερικά ήταν χωράφια. Αλλά κάναμε. Τα χωράφια είχαμε, σπίτια δεν είχα, και σιγά σιγά ο καθένας έχτιζε και ερχόταν. Και πώς χτίζατε εδώ, γκρεμίζατε και τα σπίτια, παίρνατε την ξυλία και την φέρνατε? Όλα εδώ. Όχι, όλοι δεν το κάναν. Κάποιοι, ναι, το, ναι, κάναν όμως. Εμείς δεν το κάναμε, από το πεθερού μας πούμε. Εγώ ελεύθερη ήμουν, αλλά εκείνη ήταν καινούργιο το σπίτι και ύστερα τελευταία το χάλασα. Το πήραν οι καλόγριες, τις πέτρες, και αυτό ήταν κοντά και ένα μοναστή επάνω. Ναι. Δεν μου λες, οι δικοί σου από πού ήρθανε, από το παλιό χορτοκόπι, από το Πόντο? Όχι, εμείς ήρθαμε, ήταν από το Πόντο ο πατέρας μου, από τον Πόντο, αλλά πήγαμε στη Ρωσία. Εγώ εκεί γεννήθηκα. Και πότε ήρθατε από τη Ρωσία εδώ? Εμείς το 40. Α, ήρθατε το 40. Το 40, ναι. Μα είχατε συγγενείς εδώ? Ναι, ναι, είχαμε μαρμανέους εδώ και εκείνοι μας πήραν. Και η μάνα μου είχε 9 παιδιά. Ο πατέρας μου ήταν εξορία, στη Ρωσία πάνω. Και ήρθαμε εμείς, η μάνα με 9 παιδιά, εγώ ήμουν η πιο μικρή. Ήμασταν 8 αδέρφια, εγώ ήμουν η πιο μικρή. Πιο μικρή. 2 χρονών ήρθα και ύστερα μεγαλώσαμε εκεί απ' έξω. Ο πατέρας σας γύρισε από την εξορία? Γύρισε ύστερα από. Όταν έφυγε, ήταν
Το 37 τον πήραν. Εγώ τότε γεννήθηκα. Και 40 ημερών με βάφτισαν και τον πήραν εκ των νέων και ήρθε και με βρήκα 19 χρονών. Πού, στη Ρωσία το στείλανε εξορία? Ναι, στα Ουράλια. Γιατί το στείλανε εξορία? Γιατί το στείλανε, γιατί οι Έλληνες εκεί έκλειναν. Ήρθε ο Στάλιν, δεν ήταν τόσο, ας πούμε, και έκλειναν τις εκκλησίες και αυτά. Και ο πατέρας μου και ορισμένοι άνοιγαν τις εκκλησίες. Και τους μάτισαν όλους τους Έλληνες, τον πατέρα μου, τα αδέρφια, τρία αδέρφια. Και τους έστειλα. Αυτό έγινε το 37, Το... Ναι, το 37, 38, 30, ναι, τότε. Και μετά από εκεί τον αφήσανε. Από τα Ουράλια. Πολλά χρόνια έκανε στα Ουράλια. Τα αδέρφια τώρα πέθαναν εκεί. Οι κουνιάδοι του, ας πούμε, όλοι πέθαναν. Αυτός επειδή ήξερε γράμματα, ήταν κάπου γραμματέας, αλλά σακατεύτηκε μέσα του όταν ήρθε εδώ πέρα. Το 56 γύρισε. Α, τότε που ήρθατε και μετά από ένα χρόνο κατεβήκατε σε αυτό το χωριό. Ναι, τότε ακόμα πάνω ήμασταν. Όταν ήρθε και μετά δεν του άρεσε πάνω το χωριό, κάπως. Και σιγά κάναμε το σπίτι και κατεβήκατε. Είσαστε ευχαριστημένοι από τη ζωή που κάνατε εδώ αυτά τα χρόνια? Δόξα τω Θεώ, όχι για δουλειές, κι αν δεν δουλέψαμε. Αρκετές, χωράφια μπόλικα, τραχτέρια. Εσύ είσαι πόσο χρονών τώρα? 76. 76. Και η μεγάλη σου αδερφή που είπες? Τώρα εδώ κάτω είναι 90, είναι το 22. Το 22, άρα πάμε 92 χρονών σχεδόν. Ναι, μια χαρά είναι. Είναι εντάξει, τα λέει καλά, θα την βρούμε λες να μας μιλήσει. Ναι. Λοιπόν, να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ. Και γερή δυνατή να είσαι. Ευχαριστώ, ευχαριστώ και εσύ. Και να χαίρεσαι τα παιδιά σου. Ευχαριστώ. Ιστορία παλιά, θα σου πω άλλη μια φορά. Τα λόγια της, ακριβώς θησαυρός. Λέξεις της είμαι χρυσός. Μην την πεις, μην την πεις μ' ακούς. Η σιωπή σου είναι ο μόνος χρυσός. Δεν σ' ακούω. Από ό,τι βλέπουμε βρήκαμε και την αδερφή της κυρίας. Καλημέρα. Καλώς όρισετε, καλώς όρισετε. Τι κάνεις, καλά είσαι? Καλά είμαι, όσα μου βρήκα καλά είμαι. Πώς σε λένε? Κάτσε, μη σηκώνεις. Εκεί κόλα πάμε στην Εμβόρα. Να πάμε στη σκιά. Ναι, ναι. Έλα γιαγιά, πάμε στη σκιά. Έλα, μαθήσεις και ποντιακά, έλα. Θα μάθουμε ποντιακά και ποντιακά, από όλα θα μάθουμε. Ιστορία παλιά, θα σου πω άλλη μια φορά. Τα λόγια της, ακριβώς θησαυρός. Οι λέξεις της είναι χρυσός. Ας κάτσει και η αδερφή κάπου εκεί. Α, η νέα τέννη μικρή, 15 χρόνια περάνατε. 15 χρόνια διαφορά έχετε? Ναι, εγώ είμαι τώρα το 22 γεννηθής. Το 22 γεννηθής. Τόσο ήταν και ο πατέρας μου, αλλά έχει 20 χρόνια που πέθανε. Οι παλαιίες παίρνανε, παίρνανε. Α, τώρα ας είπα τώρα, άγγιστα, μπράβο, κοστέφησα πατάτες. Τι, σου φέρε πατάτες, για πες μου, πόσο χρόνο είσαι γιαγιά? Το 22. Το 22, πάμε στα 92 δηλαδή. Μπράβο. Για πες μου, από πού ήρθατε εδώ πέρας εσείς? Από πού, ο πατέρα μου από πού ήταν? Από πού ήταν? Ο πατέρα μου ήταν από τη Ρουσία, από την Κρυμαία. Εκεί γεννήθηκα και μεγάλος άγινα 18 χρονών κοπέλα. Έτσι και έτσι. Εκεί παντρεύτηκε εσύ εδώ? Όχι εδώ. Πού επαντρεύτες λέει? Παντρεύτα πάση δράνο μας, ο Χορτοκόπ που είναι οι καλογριές, οι παλές. Α, μάλιστα. Εκεί είμαστε εκείνα τα χρόνια, 20 χρονών παντρε, 18 χρονών ήμουνα αραβωνιασμένη. 20 χρονών παντρεύτηκα, 22 χρονών χείρεψα. Τόσο γρήγορα, γιατί μέσα σε χείρεψα, 22 χρονών. Άντρας ήταν 25 στα 26, οι Βουλγαροί ήταν τότε σε κατοχή, ήταν από Βουλγαρίας, το 44, το κορίτσι αυτό που ήρθε εδώ κοντά, κυλόρφανο είναι. Και είναι το βράδυ που σκότωσαν οι Βουλγαρ. Σκότωσαν τον άντρα σου και ήσουν έγκυος στην κόρη? Ήσουν έγκυος στην κόρη όταν σκότωσαν? Ναι, κυλόρφικο, ορφανό, κυλόρφανο ήταν. Τα απόσπασμα. Το βουλγάρικο θα ερχόταν πάνω στο Παγκαίο, κυνηγούσαν τότε εμφύλιες φορές, τους κομμουνιστές, ξέρω, ναι, πολλά αυτά έσανε. Ήρθανε τα απόσπασμα το βράδυ
τη νύχτα η ώρα μία, το χωρίο είχε περίπου όπως είναι το παιδί αυτό. Όλο τη νύχτα δεν ήμουνταν. Λοιπόν, εμείς είχαμε μία μάντρα, όπως είναι του Κώστα το σπίτι, πιο μακριά, είχαμε κατσίκια, είχαμε τσομπάν από τα γρεβενά και αυτός έφυγε εκείνο το βράδυ, φοβήθηκε και ο άντρας μου το παιδί είπε να πάω απόψα κατσίκια εγώ. Και τον είπα, Κώστα, μην πας εσύ. Άλλος ο κουνιάδος μου είπε να πάω, ο Κώστας είπε, ο άντρας μου, εγώ θα πάω. Πίνετε εκεί, τη νύχτα τα τρία παιδιά από το χωριό μας, τα είχα της, ήταν ζέστα, ήταν ψήλισε τότε και κοριές. Πήγανε και πλέωσανε κοντά στον άντρα στην καλύβα. Κατάλαβες, στα κατσίκια κοντά πήγαν. Τη νύχτα που να ξέρω όλοι κοιμούντανε. Πέρασε τα απόσπασμα από εκεί. Είχαμε στο χωριό ένα αγροφύλακας. Τάχα της... ο Θόδωρο. Αυτός τάχα της φύλακε και τους Ρουγάλους έλεγε. Ξέρω σχέσεις τι είχαν, δεν ξέρω. Εκείνο γύρευαν και τάχα της από εκεί το δρόμο. Είχαν απάνω. Δεν το βρήκαν εκείνον. Πήγαν στα παιδιά. Την βλέπουν και κοιμούνταν παιδιά στα κατσίκια. Καλά, εσύ είσαι, είπαν τον άντρα, εσύ είσαι τσομπάνος. Αυτός δεν ήταν τσομπάνος, αλλά είμαι τσομπάνος. Είχε και ένα παιδί 14 χρόνο, είχαμε από τα Ακροβούνη, γυρίαζε τα μικρούτσια τα κατσικάκια. Και εκείνο εκεί ήταν. Λοιπόν, λέει, καλά αυτή τι είναι, αντάρτης είναι. Λέω όχι, τα παιδιά λένε όχι, αντάρτιση δεν είμαστε, ήταν ζέστα, ήρθαμε εδώ κοντά. Τι γυρεύατε εσείς το δικό μου τον άντρα κοντά, πήγαινε άλλο να κοιμηθείτε. Πήραν και τον άντρα, πήραν και τα παιδιά, πήραν και αυτό το παιδάκι. Ο αγροφύλακας έφυγε από το χωριό αυτό σοφί. Πήραν τον αδερφό του, και εκείνος από τη Ρουσία ήταν, σε ένα χωριό ζήσαμε. Πήραν και εκείνοναν και ο Κώστα και πήγανε πάνω στα λιμέρια. Κάτσαν εκεί, κάνουν τη συνεδρία, είναι οι Βουλγάροι μαζεύτηκαν, οι μεγάλοι τρονοί μαζεύτηκαν, λένε ότι, με συγχωρείς, ένας θα έρχονταν να παίρνει συνέντευξη, ο Θοδωρίδη λένε αλλά δεν ήρθε από την Καβά. Πολλά λεπτομέρειες μιλήσεις. Άλλο λέθανε, μόνο αυτό. Πώς έγινε μόνο και αυτό. Και αυτός ήθελε να τον πάθει. Και μετά, κάναν τη συνεδρίαση, ο μεγάλος είπε, και όλοι εκεί κάνουν το συμβούλιο, θα τους σκοτώσουμε, λένε. Και θα πάμε πάνω στο ακρία τα νερά που λένε τον Παγκαίο, ψηλά. Ο άντρας μου λέει, εγώ δεν ξέρω τίποτα, τα κατσίκια δικά μου, τα παιδιά δεν τα φώναξα, ούτε ξέρω τι ήρθανε, ούτε τους είδα. Αυτή τέτοια δεν ωραία. Τους πήγανε και απάνω, κάνανε και απάνω τη συνεδρία και το συμβόλαιο από το... από το Αντιφίλιππ ήταν αυτοί αγροφυλάκοι, αυτοί οι διάντρες. Και εκείνοι εκεί ήταν, μόνο αυτόν από το χωριό που πήρανε, τάχα της να δείξει το δρόμο και λέει αυτός, εγώ λέει δεν ξέρω δρόμους, λέει, εγώ από τη Ρουσία είμαι. Δεν ξέρω, έχω τρία παιδιά. Ψέματα είπε. Έχω τρία παιδιά. Είμαι παντρεμένος και εκείνος ήταν ελεύθερος. Και τελικά τους σκοτώσανε, τι κάνανε. Τους σκοτώσαν. Και τα παιδιά και τον άντρα σου, ε. Όλους σκοτώσανε, τα παιδιά ήταν από το βράδυ ήταν. Όλα τα σκοτώσαν, το 14 χρονό παιδάκι τα άφησανε. Και είπαν και το δικό σου τον Κώστα τον άφησαν μέχρι πήγαινε 15 μέτρα. Ήσρα τι ωραίασανε. Τον πήρανε πίσω. Έλα. Πήραν τον γκουκ τον άντρα, τους βάλανε στη σειρά, λέει το παιδάκι τα λέει. Τα λέει το παιδί που γύρισε. Τους σκότωσαν εκεί πέρα και από το Δρανίτς που ήταν και εκείνο το έλεγαν. Και αυτός που σου το πει, εκείνο τον έδωσαν τσιγάρο και έπινε. Μάλιστα. Κάπνιζε. Άρα τους κατέδωσε κάποιος. Δεν μου λες γιαγιά τώρα, από εκεί και πέρα. Πώς τα βγάλατε, ξαναπαντρεύτηκες εσύ ξανά? Όχι, αγόρι δεν παντρεύτηκα. 22 χρόνια κοπελίτσα, εκείνα τα χρόνια ήρθαν από τον Πόντο, οι γριές, οι παλές, από την Πόντο. Αυτοί
Δεν ήταν σαν τώρα, τώρα η χείρις, με συγχωρείς, τώρα η χείρις δεν γνωρίζει, χείρα είναι, παντρεμένη είναι. Δεν καταλαβαίνεις. Ενώ τότε. Τότε, το μαύρο το τσεμπέρι, κοπελίτσα να βάλουν μαύρα. Και είχες ένα παιδί τότε. Είχα τότε. Και ένα παιδί είχες. Ένα κοριτσάκι. Και το μεγάλωσες μόνη σου μετά. Να σε πω, το κοριτσάκι... Ότι το ήθελα που γεννήθηκε και όλα τόσο που να αυτή η αδερφή μικρή, αυτή μικρή ήταν και τα άλλα τα αδερφάκια μου. Εκείνη την κοίταζαν. Εγώ είχα καλό κουνέδο. Είχα καλό κουνέδο. Η πεθερά μου 35 χρόνια είχα την πεθερά μου σαν μάνα και από τη μάνα καλύτερη. Με είχανε, τι να σε πω, πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Μεγάλωσα με το παιδί. Η συνειφάδα μου είχε και εκείνη είχε 6 παιδιά και εγώ ένα, 7 παιδιά είχαμε σε ένα σπίτι μέσα και όταν μεγάλωσα και το παιδί μου, έγινε 16-17 χρονών. Και είχα ένα σπίτι εδώ πέρα. Ναι, ύστερα ο κουνιάδας μου με έφτιασε αυτό το σπίτι και είπε τώρα θα πας ρούσικα Λίζα με λένε και ελληνικά Ελισάβητη είμαι. Α, Λίζα Ελισάβητη. Ναι. Θα πάμε τώρα στο σπίτι. Η γιαγιά μας, λέω εγώ θα πω με την είμαι, τη Λίζα θα πάω, λέει. Πεθερά. Λίζα με λέει, ναι, η πεθερά μου. Πεθερά. Γιατί έχει ένα μωράκι, κοριτσάκι μικρό. Ο πεθερός της ένα αυτό το σπίτι. Ναι. Μεγάλωσε η κόρη σου, είναι εδώ τώρα, πού είναι. Εδώ είναι, πέτσερι λίγο να αρχίσει. Α, ωραία. Ναι, η κόρη, μεγάλωσε η κόρη. Και έτσι τώρα σε έχει κόρη κοντά, ε. Ναι, παντρέψα την κόρη, με έκανα καλό γαμπρό. Μπράβο, μπράβο γιαγιά. Έκανα λοιπόν, καλό γαμπρό. Ναι, λοιπόν, γιαγιά, να σε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Έτσι. Τα δικά μου πουλάκι. Ναι. 2 μήνες δεν τελειώνουνε. Αυτά τα ματά. Εσύ πόσο χρόνο είσαι? 50 και κάτι. Δεν ξέρεις τίποτα. Δεν ξέρω τι. Τίποτα. Λοιπόν, οπότε θα τα πούμε και... κάποια άλλη στιγμή πάλι να που θα έχεις θα χρόνο. Πούμε, έτσι. Ναι, και για να ανοίγουν τα μάτια σε εκείνα τα χρόνια. Μα που πας? Πάω μακριά. Από ό,τι βλέπετε, για πρώτη φορά έχουμε έρθει σε αυτό το ωραίο χωριοδάκι, το Χορτοκόπτη, και πετύχαμε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είχαν κάτι να μας πούνε και ιδιαίτερα κάποιες ιστορίες, όπως μας είπε η γιαγιά εδώ, που πρώτη φορά. Πραγματικά θα χαθούν στο βάθος του χρόνου. Γιαγιά, αυτές τις ιστορίες που μας είπες θα τις δείξουμε στην τηλεόραση και θα παραμείνουν. Αλλά κάποια στιγμή θα έρθω να μας πεις και τις υπόλοιπες. Εντάξει. Δεν τελείωνε καλή. Μπράβο. Πώς είναι το όνομά σου, γιαγιά? Ελισάβετ. Ελισάβετ, είπαμε. Ελισάβετ Ευθυμιάδου. Μπράβο. Λοιπόν, να είσαι καλά, γερή, δυνατή και να τα διακοσιωστήσεις. Και εσείς, γερή, να χαίρεστε την αδερφή σας. Και εσύ, ο ξάδερφος. Οικογένειες έχετε? Έχουμε και παιδάκια έχουμε. Να τα λοιπόν, ζήσουν, να τα χαίρεστε. Εμείς θα κάνουμε μια βόλτα στο υπόλοιπο χωριό και ναι, θα δούμε τι άλλο θα συναντήσουμε. Λοιπόν. Ότι βλέπουμε, βρήκαμε και την κόρη, την κυρία Κωνσταντινιά, είπαμε. Για πες μας, κυρία Κωνσταντινιά, μας είπε η μητέρα σας ότι όταν σκοτώθηκε ο πατέρας σας, ήσασταν μωρό εσείς. Κυλόρφαρος, στην Κυριακή το βράδυ γεννήθηκα, σκοτώθηκε ο μπαμπάς. Άρα δεν το θυμάσαι, δεν τον πρόλαβες καθόλου. Καθόλου. Πώς πέρασες έτσι που μεγάλωσες χωρίς πατέρα στο χωριό με τη μάνα μόνο τότε? Καλά. Αναζητούσες τον πατέρα σου καθόλου? Ήταν και ο θείος μου και τον έβλεπα σαν πατέρα, αλλά όσο μεγάλωνα κατάλαβαινα ότι
Ναι, ήταν ο οποίος ήταν ο αδερφός του πατέρα σας, έτσι. Ναι, ήταν πολύ καλός. Σας βοήθησε που μεγαλώσατε ναι, για ναι, τα ναι, χρόνια. Ναι, ναι, ναι. Σαν πατέρας. Μας στάθηκε πάρα πολύ. Και από ό,τι μας είπε η μητέρα ότι πήρατε και το όνομα του... Του μπαμπά μου. Του μπαμπά σου, ε. Ναι, και το πήρε και ο γιος μου. Άρα δηλαδή έχουμε συνέχεια, δεν χάθηκε δηλαδή το όνομα. Όχι, 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 όχι. Μάλιστα. Τώρα μένετε εδώ, έχετε παντρευτεί, έχετε ναι, 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 σύζυγος, ναι, δύο παιδιά, μεγάλα είναι τώρα φυσικά. Μεγάλα, μπράβο. Αλλά τη μαμά από κοντά δεν την αφήσατε καθόλου. Εμείς την έχουμε, όχι. Έτσι. Ναι, ο γαμπρός μέσα ήρθε, από το χωριό ήταν. Ο γαμπρός πώς τη δέχτηκε. Πώς. Κοιτάξαμε και άλλη γιαγιά, του μπαμπά μου τη μαμά. Οπότε είχατε, 100 χρονών πέθανε. Είχατε δύο μανάδες. Ναι. Α, 100 χρονών. Ναι, ναι. Από ό,τι βλέπω θα κάνουμε και τα γενέθλια σύντομα μακάρι. Και της μητέρας, έτσι. Λοιπόν, να είσαι καλά. Ο γαμπρός την προσέχει. Ναι. Πάρα πολύ. Λοιπόν, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ που μας δεχτήκατε. Και νομίζω ότι πρέπει να την προσέξετε σαν τα μάτια σας, γιατί δεν παντρεύτηκε από τότε για να κοιτάξει μόνη της το παιδί της. Πάω μακριά και ό,τι κι αν πεις είναι αργά δεν μετράει. Σαν σπάσει η αγάπη ξανά δεν κολλάει. Ιστορία παλιά, θα σου πω άλλη μια φορά. Τα λόγια της ακριβώς θησαυρός, οι λέξεις της είναι χρυσός. Βρισκόμαστε στην πλατεΐτσα του χωριού. Βλέπουμε πίσω μας τα θεόρατα πλατάνια. Βλέπουμε το κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου που είναι ακριβώς πίσω μας. Νομίζω ότι ο χώρος είναι πάρα πολύ ωραίος, έχει αρκετή δροσιά το καλοκαίρι από ό,τι φαίνεται. Το γκαζόν έχει για τα παιδιά παιδική χαρά και έχει και ένα πάρα πολύ ωραίο μαγαζί που μάλλον από ό,τι βλέπω πρέπει να είναι η μοναδική ταβέρνα του χωριού, γιατί μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει κάτι άλλο. Οι εργασίες γίνονται για την προετοιμασία του χειμώνα, μια και σε λίγο θα μας μπει ο χειμώνας απότομα. Καλημέρα, τι κάνετε, καλά είσαστε? Καλημέρα, καλά εσείς? Το μαγαζί δικό σας εδώ? Το αφεντικό μέσα. Ναι. Είναι το μοναδικό μαγαζί στο χωριό? Όχι, έχει ακόμη ένα παραδοσιακό. Γιατί εμείς το πρώτο πήραμε εδώ στην πλατεία. Ναι, ναι, το πρώτο. Τι είναι, ταβέρνα? Ταβέρνα ψυσταριά είναι και καφέ, καφενείο. Και καφέ. Ανοίγει όλη μέρα ή μόνο το βράδυ? Όχι, το απόγευμα. Το απόγευμα. Το απόγευμα μέχρι όσο πάει. Έχει κόσμο, έρχεται κόσμο. Δόξα τω Θεώ. Εδώ οι χωρικοί του χωριού όλοι. Από το χωριό μόνο. Έρχονται κανένας άλλος από γύρω, από τα γύρω χωριά? Έρχονται, έχουμε κόσμο. Έχουμε από Καβάλα, έχουμε γενικότερα από Ελευθερούπολη, έχουμε δικούς μας. Έχετε κάτι τοπικό που προσφέρετε? Τι προσφέρετε στον κόσμο? Αυτά τα αφεντικό. Πάντως βλέπω κρασάκι ωραίο, φεντικό, έχετε ναι. Εκεί. Έχει κρασιά η περιοχή. Κρασάκι, τσίπουρο, ό,τι θέλετε. Έχει. Τώρα αυτά εγώ δεν τα γνωρίζω, γιατί είμαι και εγώ καινούργια εδώ. Πάντως βλέπω πολύ ωραία διακόσμηση στον τοίχο. Είναι παλιές φωτογραφίες από παππούδες. Παππούδες, ναι. Βλέπω εκεί και ένα φουντιακό διήμερο, λέει, στο χορτοκόπτη. Κάνετε κάποια γιορτή? Συνέχεια γίνονται εδώ πέρα εκδηλώσεις απέναντι στο πολιτιστικό. Α, στον πολιτιστικό σύλλογο. Έχει χορευτικά? Έχει, έχει. Έτσι. Μία φορά το χρόνο γίνεται κιόλας ένα φουντιακό γλέντι απέναντι. Τώρα το καλοκαίρι. Έχει άτομα ο σύλλογος, έχει νέους που ασχολούνται? Έχει, έχει, έχει. Άρα έχει, είναι ζωντανό δηλαδή το ζωντανό χωριό. Ζωντανό χωριό, ωραίο χωριό. Μάλιστα. Λοιπόν, από ό,τι βλέπουμε εδώ, ο πόντος πάντα έχει την τιμητική του. Οι φυσιογνωμίες χαρακτηριστικές των παππούδων από παλιά. Βλέπουμε το ποντιακό διήμερο που γίνεται κάθε χρόνο από ό,τι βλέπουμε στο χωριό. Πάντως είναι πανέμορφη η περιοχή και το μαγαζί που βλέπουμε μπροστά μας. Νομίζω ότι κάποιος που θα κατευθυνθεί προς το χορτοκόπι δεν θα πάει χαμένος ο χρόνος του, θα βρει και αρκετή δροσιά και ωραία νερά που είδαμε έξω, αλλά και ωραίες ταβερνούλες που μπορούν να απολαύσουν το τσιπουράκι, το κρασάκι ή ό,τι άλλο τοπικό έχουν. Μουσική.
Βρισκόμαστε στην είσοδο του πνευματικού κέντρου. Βλέπουμε ότι υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι δουλέψανε για να δημιουργηθεί αυτό το πνευματικό κέντρο Χορτοκοπίου. Βλέπουμε ένα ευχαριστήριο προς τον υφυπουργό υπεχοδέ, τον Γιάννη Τσακλίδη, ο οποίος ήταν και από το χωριό, που σημαίνει ότι ενήργησε ανάλογα για να μπορεί να δημιουργηθεί αυτός ο ωραίος χώρος. Έχουμε εδώ κάποιον κύριο Χολίδη Αναστάση, ο οποίος ήταν δάσκαλος και δωρητής, όπως ο δωρητής Παπαδόπουλος Αλέξανδρος, εις μνήμη του πατρός του Αντωνίου Παπαδοπούλου. Άρα έχει ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά φροντίσανε αυτό το ωραίο χωριό να έχει και το ανάλογο πνευματικό κέντρο, προκειμένου να στεγάζει τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του χωριού και του πολιτιστικού συλλόγου. Ο χώρος είναι τεράστιος, πολύ μεγάλος, που σημαίνει ότι και τα χορευτικά μπορούν να λειτουργήσουν, αλλά και κάποιες γιορτές που φτιάχνουν στο χωριό. Ακριβώς στο πλάι βλέπουμε κάποια ωραία παλιά πιθάρια που χρησιμοποιούσαν κάποτε για τις εργασίες τους οι κάτοικοι του χωριού, αλλά δεν λείπει και ο χάρτης του Πόντου, μια και από ό,τι μάθαμε είναι εξ ολοκλήρου το χωριό Ποντιακό και οι κάτοικοι όλοι έχουν έρθει από το χορτοκόπι του Πόντου. Νομίζω ότι κάποιος που ξέρει τις περιοχές εύκολα μπορεί με το χάρτη αυτό να κατατοπιστεί που υπήρχαν τα πάτρια εδάφη των παππούδων μας. Τα αστέρια τώρα σβήσανε, θα φέξει όπου να'ναι. Ξημερώνει το όνειρο μου και φεύγεις μακριά. Μα δεν μπορώ να αγγίξω τα όνειρά σου. Με τη σιωπή μου χίλιες λέξεις να σου πω. Όταν ο ήλιος θα πάψει να ανατέλει. Από ό,τι βλέπουμε είναι το μοναδικό χωριό που συναντήσαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα και βλέπουμε να χτίζεται ένα καινούριο σπίτι, που σημαίνει ότι ακόμη κάποιοι είναι αισιόδοξοι και μπορούν να αντέξουν τα επίπεδα της κρίσης αυτής. Επίσης ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι ότι είναι το μοναδικό χωριό από το Παγκαίο που έχουμε γυρίσει μέχρι στιγμής που υπάρχουν σπίτια κατοικήσιμα με τις ωραίες αυτές πλάκες στη στέγη. Παρόλο το ότι είναι δύσκολη η στεγανοποίησή τους και πρέπει να είναι πάρα πολύ καλός ο τεχνίτης που θα φτιάξει τη στέγη, κάποιοι τα εμπιστεύονται ακόμη και σήμερα. Όπως και τα υπόλοιπα χωριά, έτσι και το Χορτοκόπι είναι αμφιθεατρικό, είναι χτισμένο στους πρόποδες του Παγκαίου. Έχουν αξιοποιήσει πάρα πολύ την πέτρα και την ξυλία που βγάζει η περιοχή και νομίζω ότι άνετα θα μπορούσε κάποιος νέος, εφόσον έχει την εργασία του σε κοντινή απόσταση, να παραμείνει σε αυτό το πανέμορφο και καταπράσινο χωριό. Θα πάψει να ανατέλει. Ίσως τότε να πάψω να σου λέω σ' αγαπώ. Ίσως τότε να πάψω να σου λέω σ' αγαπώ. Ίσως τότε να πάψω να σου λέω σ' αγαπώ. Νομίζω ότι και η σημερινή εκπομπή με την αυθόρμητη περιήγηση που κάναμε στο όμορφο χωριό του Χορτοκοπίου, συναντήσαμε πάρα πολλούς, αλλά ιδιαίτερα η γιαγιά από τον Πόντο, η οποία μας είπε μία από τις ιστορίες της κατοχής, η οποία πραγματικά θα μείνει στο γκάλαθο των αχρήστων, εάν δεν μπορέσει κάποιος να τις καταγράψει και να τις αναδείξει. Από αυτή την άποψη νομίζω ότι άξιζε τον κόπο πάρα πολύ που επισκεφτήκαμε αυτό το χωριό και με το φανό του Διογέννη σας υποσχόμαστε ότι θα ανακαλύψουμε ό,τι κρύβεται στα ξεχασμένα συρτάρια της κάθε γιαγιάς που συναντάμε μπροστά μας. Καλό σας βράδυ. Thank you.
σένα μου μιλάει. Πώς χάνεσαι τις νύχτες κάπου. Ασφαλιστικές επιχειρήσεις Κρυονίδης Έψιλον Βασίλειος και συνεργάτες του. Επαγγελματισμός, φερεγγιότητα, αξιοπιστία. Πάντα σε συνεργασία με τις πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες και πάντα στις καλύτερες τιμές αγοράς. Smart Safe. Ασφάλιση αυτοκινήτου από 44 ευρώ το τρίμηνο. Ασφάλιση οχημάτων, οδική βοήθεια, ασφάλιση πυρός με τις χαμηλότερες τιμές στα ανυπόθηκα, αποταμιευτικά και νοσοκομιακά προγράμματα. Ασφάλιση Κρυονίδη. Κατάστημα Δράμας, Υπήρου 22α. Κατάστημα Καλαμπακίου, γωνία δίπλα στην Αγροτική Τράπεζα. Κατάστημα Κυργίων στην Κεντρική Πλατεία. Και σύντομα δύο νέα καταστήματα σε Νευροκόπη και Βρυσοτζάνη. Ασφαλιστικές επιχειρήσεις Κρυονίδης Έψιλον Βασίλειος και συνεργάτες του. Διότι η ασφάλειά σας είναι δική μας υπόθεση. Όταν η ασφάλεια του χώρου είναι το ζητούμενο, τότε Περιφράξεις Δούκας ΑΕ. Παραγωγή, τοποθέτηση και πώληση σειρματοπλέγματος χονδρική λιανική. Σιδερένιες πόρτες, κάγκελα και περιφράξεις στην καλύτερη ποιότητα, στις καλύτερες τιμές. Δούκας ΑΕ. Τα εξειδικευμένα, έμπειρα συνεργεία μας τοποθετούν γρήγορα και σωστά κάθε είδους περίφραξη. Ακόμη, σωλήνες γαλβανιζέ, καρφιά, σειρματόσχοινα και σύρμα φορτοδεσίας. Δούκας ΑΕ. Στο 14ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας, μετά τον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 25210-55519 και δεύτερο κατάστημα στο 4ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-84-838. Δούκας ΑΕ. Οριοθετεί την ασφάλειά σας. Για να είναι ο κήπος σας το κέντρο του θαυμασμού, εμπιστευτείτε την περιποίησή του στο κέντρο κήπου Φυτώριο Αφή Πολυτάρχη. Το έμπειρο στη συντήρηση κήπων. Το ειδικευμένο στην διαμόρφωση χώρων πρασίνου. Ειδικοί γεωπόνοι με μάστερ στην αρχιτεκτονική τοπίου μελετούν τον εξωτερικό σας χώρο και δημιουργούν το δικό σας κήπο, συνθέτοντας από το μηδέν το ιδανικό τοπίο. Κέντρο κήπου Φυτώριο Αφή Πολυτάρχη. Για πάσης φύσεως καλοπιστικά φυτά, οπωροφόρα δέντρα, πάσματα, φάρμακα, γλάστρες, πύληνα και διάφορα είδη κήπου. Στις πιο φιλικές τιμές. Τρίτο χιλιόμετρο, Δράμας Καβάλας. Μετά το ξενοδοχείο Κούρος. Τηλέφωνο 6944-3773-54. Κέντρο κήπου Φυτώριο, Αφή Πολυτάρχη. Τυχιούχοι γεωπόνοι με μάστερ στην αρχιτεκτονική τοπίου. Κατάλληλοι και για το δικό σας κήπο. Υποκατάστημα στο κέντρο της Δράμας, Μεγάλο Αλεξάνδρου 26, απέναντι από τη Συνεταιριστική Τράπεζα. Μίνι Μάρκετ ο Νίκος, στον προφήτη Λία Δράμας. Είδη πατοπολίου, ψωμί, κουλουράκια, ποτά, αναψυκτικά. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα, Σαββατοκύριακα και αργίες. Μίνι Μάρκετ ο Νίκος, στον προφήτη Λία Δράμας. Χτυπάμε τις τιμές. Σε μια εποχή που όλοι κάνουν περικοπές, εμείς κάνουμε παροχές. Με 400 ευρώ προκαταβολή και 4 μηνιαίες δόσεις των 100 ευρώ, μετατρέπουμε το αυτοκίνητό σας σε εγραριοκίνητο. Στην ουσία, κάνετε μετατροπή με 400 ευρώ, γιατί τα άλλα 100 θα τα δίνετε σε βενζίνη. Το σκέφτεσαι ακόμα? Βάλε γκάζι να μην σε νοιάζει. Τηλεφώνησε τώρα. Θα μας βρείτε στην διασταύρωση Ξηροποτάμου. Ρόδι. Το φρούτο της γονιμότητας. Ρόδι το ελληνικό. Από τη μακεδονική γη. ΑΣΟ. Εργοστάσιο επεξεργασίας ροδιού στον Άγιο Αθανάσιο Δράμας. Ομάδα παραγωγών Αγίου Αθανασίου Δράμας. Η μεγαλύτερη καλλιεργική προσπάθεια στη Μεσόγειο. Τηλέφωνο 2521-300-928. Thank you.